Σκαρφαλωμένος σε γλυκές πλαγιές, ο Βάμος ατενίζει τα λευκά όρη της Κρήτης από τον 16ο αιώνα. Όπως όλα τα χωριά της υπαίθρου, με τα χρόνια παρήκμαζε. Οι κάτοικοί του το εγκατέλειπαν. Ώσπου το 1995, μια παρέα πρώην αποδήμων πήρε μια πρωτοβουλία. Αναπαλαίωσαν ερυπωμένα σπίτια και τα μετέτρεψαν σε ξενώνες. Δημιούργησαν θέσεις εργασίας. Έφεραν τουρισμό. Έσωσαν ένα χωριό από τη συρρίκνωση. Ο συνταξιούχος της ΔΕΗ, Νίκος Φραντσεσκάκης, ήταν ένας από τους προτεργάτες της προσπάθειας. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Δηλαδή, ένα χωριό το οποίο δεν ήταν προορισμός, παρότι είχε μεγάλη ιστορία. Το 1995 που ξεκινήσαμε, είχε ιστορία πριν. Με μεγάλες εκδηλώσεις που γινόντουσαν παλιότερα, το 82 και μετά λίγο, 2-3 χρόνια. Όμως ανάβανε τα φώτα και σβήνανε μετά από τρεις μέρες. Δηλαδή γινόντουσαν μεγάλα γεγονότα και σβήνανε. Εμάς ο στόχος ήταν να ανάβουμε ένα φως και να μείνει ανοιχτό. Και το στοίχημα το κερδίσαμε. Γιατί να έρθει κάποιος στο δάμο. Και πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα για να πετύχουμε. Διότι εάν πει κάποιος ότι μπορεί να έρθει για ένα ξενώνα, όσο καλός ξενώνας να είναι, ξενώνας έχει για όλη Ελλάδα πολύ καλούς και επίσης όσο ο κόσμος έχει πολύ καλούς. Οι άνθρωποι που επισκέφτονται την ενδοχώρα και δεν πηγαίνουν στο μαζικό τουρισμό, επιζητούν κάτι άλλο. Θέλουν να ρουφήξουν ή να γνωρίσουν την κουλτούρα μιας περιοχής. Να γνωρίσουν ανθρώπους, τα ήθη, τα έθιμά τους, τον πολιτισμό τους, να περπατήσουν τα σοκάκια, να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους, να δουν πώς δραστηριοποιείται το χωριό, να δουν φυσικά τοπία, το φυσικό το περιβάλλον, ιστορία. Αυτά είναι τα πράγματα που ζητάει ο επισκέπτης. Και επίσης θέλει κάποιον άνθρωπο ή ανθρώπους οι οποίοι να είναι πολύ ζεστοί μαζί τους. Δηλαδή το προϊόν αυτό δεν είναι απρόσωπο. Δεν πας σε ένα γραφείο και σε παίρνει ένας υπάλληλος και σε βάζει. Πρέπει να είσαι μαζί τους, να τους εξηγήσεις, να λύσεις τις απορίες τους, να πεις μαζί ένα κρασί, να τους εξηγήσεις ποιο είναι το κρασί, πώς γίνεται το κρασί. Είναι πράγματα που παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο, κατά την άποψή μου. Ο αδερφός του Νίκου Φραντζεσκάκη, ο Σπύρος, δουλεύει στην ταβέρνα του χωριού, εκεί όπου ξεκίνησε η προσπάθεια για ανάπτυξη. Από όλες τις δραστηριότητες η πρώτη ήταν η ταβέρνα και μετά από την ταβέρνα ξεκινήσανε τα υπόλοιπα. Δηλαδή μεταξύ φαγητού και κρασιού δημιουργήθηκαν τα υπόλοιπα, οι ιδέες. Ψιλομεθυσμένοι πρέπει να ήτανε όταν το αποφασίσανε. Άλλοι ρυθμοί ζωής. Εδώ 24 ώρες είναι παραπάνω από 24. Στην Αθήνα είναι 12. Θυμάμαι κάποιες φορές είχα ένα γραφείο στο Βοτανικό και 100 μέτρα πριν από το γραφείο μέχρι το γραφείο μπορούσα να έκανα μισή ώρα με το αυτοκίνητο να φτάσω. Την κρίση που περνάμε, τι θα γίνει, κανείς δεν ξέρει. Αλλά επειδή είναι διαφορετική η κρίση από τις παλιές, μάλλον θα έρθει ο κόσμος παρά θα φύγει. Δεν είναι δηλαδή ότι θα φύγει ο κόσμος τώρα να βρει δουλειά στην Αθήνα. Μάλλον θα έρθει από την Αθήνα εδώ, μπας και βρίσκει κανένα χορταράκι να τρώει. Τετάρτη μέσα να το δεις. Ο πρώην μαθηματικός Γιώργος Χατζηδάκης σήμερα εργάζεται αποκλειστικά στο αγροτουριστικό εγχείρημα του Βάμου. Είπαμε και καταλήξαμε δηλαδή στο ότι θα πρέπει να αναστηλώσουμε τα παλιά, κάποια από τα παλιά σπίτια που ήταν στην παλιά γειτονιά του χωριού, τα οποία τύχαινε να είναι τα πατρογονικά μας, του παππού μου, του παππού σου, του αλλού, το σπίτι, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τα οποία ήταν ή σε κακή κατάσταση ή σε ερυπιώδη κατάσταση. Δηλαδή σε καλή κατάσταση δεν ήταν κανένα. Αποφασίσαμε λοιπόν να γίνει η αναστήλωση των κτηρίων αυτών. Εδώ να βάλω μια μεγάλη παρένθεση και πάρα πολύ σημαντική, με ιδίης εξόδης. Όλα, ναι. Όχι ότι σνομπάραμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, προσπαθήσαμε στο Leader 2 το 1998 να επιχορηγηθούμε και εμείς όπως και πάρα πολλοί άλλοι, έχοντας ήδη όμως να επιδείξουμε έργο, δηλαδή η πρότασή μας ήταν πολύ σαφής ότι θέλουμε να βοηθηθούμε για να το μεγαλώσουμε αυτό το ήδη το οποίο έχουμε φτιάξει και ορίστε δείτε το. Αλλά επειδή ζούμε στη χώρα που ζούμε, μικροσυμφέροντα τα οποία έπρεπε να εξυπηρετηθούν και τα λοιπά, μας κόψανε. Δηλαδή.
τρομερή γραφειοκρατία, τρομερά αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να, πώς πρέπει να ελιχθείς προκειμένου να μπορέσεις να προχωρήσεις. Και επίσης είναι τρομερή και η απουσία νομοθετικών πλαισίων. Δηλαδή, αυτό το είδος τουρισμού το οποίο αναπτύσσαμε εμείς εδώ πέρα, έπρεπε να έχουμε ένα κωδικό στην εφορία, ας πούμε. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, εσείς είστε ξενοδοχείο, μα δεν είμαστε ξενοδοχείο. Είστε βίλες, μα δεν είμαστε βίλες. Είστε επιπλωμένα διαμερίσματα. Καλά, αλλά δεν είμαστε. Δηλαδή, πέραν όλων των άλλων, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και αυτό. Είναι ναι, η ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα, ειδικά η μικρή ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι ένας ηρωισμός και συνεχίζει δυστυχώς να είναι. Η ανάπτυξη δημιούργησε ευκαιρίες για αρκετούς ντόπιους, αυξάνοντας τα μεροκάματα. Μαζεύτηκε πάρα πολύς κόσμος στο Βάμο. Παραθεριστές, Αθηναίοι κατεβήκαν και φτιάξαν και αυτοί τα δικά τους σπίτια. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Όχι μόνο στο Βάμο και σε όλη την περιοχή. Σε όλα τα χωριά, τα τριγύρω χωριά. Αλλά πρωτοπόρος ήταν ο Βάμος. Ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία με τις αναπαλαιώσεις, με προσήλθε τουρισμό, με διάφορα πράγματα. Και άρχισε να υπάρχει ενδιαφέρον. Και από το εξωτερικό και από τους ντόπιους, οι Αθηναίοι ερχόταν. Υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον. Και ξεκίνησε καθένα, έφτιαχναν τα σπίτια του. Άλλο είχε δικά του χρήματα, άλλο έπαιρνε δάνεια, άλλο με διάφορου τρόπου. Άλλοι μπήκαν σε κάποια προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα. Και ξεκίνησε σιγά-σιγά και ήταν ένα μεγάλο δουλειά 2-3 χρόνια. Όχι 10 χρόνια. Για 10 χρόνια αυτό το πράγμα. Μαζί με του Έλληνε, δουλειά στο Βάμο βρήκαν και ξένοι. My grandfather, he fought here during the war. Up in the mountains, he was in the mountains for quite a while. And before he died, he says, one day you must go to Crete, because there were sheep. So that's what I did. And I said to Jill, my granddad, he said, we must go to Crete one time. So we flew over, liked the place, bought some land, had a house built, and then a year later we moved. Really difficult to start a business. Very difficult. It took us nearly 4 years. To get the papers, we're the only foreign butcher, as far as we have been told, in all of Greece, and Greece is huge. I'm a musician, so we always knew we could do those things. Η Χάρισον είναι μια ακόμα οικογένεια Άγγλων που μετακόμισαν στην περιοχή. Διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις στα γύρω χωριά για ξένους και ντόπιους. We thought we're going to do it. We'll make it happen. With no money, we'll just make it happen. And I think that's an energy you should have. You shouldn't have to rely on somebody to help you to do things. You know, if you believe it, you get together with people who are for you, you know, going to help you together. And it's worked, I think, hasn't it? I mean, Vamos has got a reputation now. Yes. People always know, you know, the taverna there is very well respected. Yes, it is. Blumasifi is well respected. Yeah. For sure. Also, if you do it yourself, you haven't got to answer to anybody. You know, if you've done forms and you've got money from somewhere, you have to make sure that you're this way. For Phil and I, we just do what we know. You haven't got to answer to anybody. Mm-hmm. We got no money from banks, no money from anybody, just surviving the way we survive. Αυτή είναι η κριτική γη, το μέρος όπου γύρω από ένα τραπέζι με τσιμπουδιά γεννιούνται ιδέες και σφραγίζονται συμφωνίες. Όλα ξεκινούν και όλα τελειώνουν με ένα τσούκρισμα.